Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι η πρώτη συνέντευξη μετά τις ευρωεκλογές. Είμαστε δύο μέρες μετά τις ευρωεκλογές. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι περίπου 5 μονάδες κάτω από τον πύχη, το στόχο που είχατε θέσει ως Νέα Δημοκρατία. Συναισθήματα. Κύριε Σόρτ, ήταν μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία, κουραστική. Όπως πάντα, πιστεύω ότι έδωσα τον καλύτερο. Αυτό μου θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, σε όλα τα στελέχη μας, στον κομματικό μας μηχανισμό, για τον αγώνα τον οποίο έκανα, αλλά σίγουρα δεν θα το κρύψω. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε και αυτό με κάνει, ξέρετε, ταυτόχρονα να είμαι και προβληματισμένος, αλλά και με έναν παράξενο τρόπο και ανακουφισμένος. Και αν σας ευνηδιάζει το δεύτερο επίθετο, είναι γιατί πιστεύω πάντα στη σοφία του ελληνικού λαού. Και αν ο ελληνικός λαός ήθελε με τον τρόπο του, και νομίζω θα το εξηγήσουμε και στη συνέχεια, να μας στείλει ένα μήνυμα, νομίζω ότι είναι καλύτερα που το έστειλε τώρα. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ακόμα 3 χρόνια μπροστά μας, είμαστε στην αρχή της δεύτερης τετραετίας και νομίζω ότι χρέος μου είναι να αποκωδικοποιήσω σωστά τα μηνύματα των εκλογών και προφανώς να προβώ σε όλες εκείνες τις διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα δείξουν στους πολίτες ότι λάβαμε υπόψη το μήνυμά τους. Γιατί ξέρετε, 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας που μας εμπιστεύθηκαν το 2023 δεν μας ψήφισαν. Όσοι επιτοπλίστων δεν πήγαν κάπου αλλού. Έκατσαν σπίτι τους. Κάποιοι μπορεί από κούραση από τις επαναλαμβανόμενες εκλογές. Κάποιοι γιατί θεωρούσαν ενδεχομένως ότι αυτές οι κάλπες δεν είχαν τόσο μεγάλη σημασία. Και κάποιοι να μας στείλουν μήνυμα. Αλλά δεν πήγαν αλλού. Άρα θα έλεγα ότι μας είπανε με τον τρόπο τους, σας εμπιστευόμαστε, αλλά γίνετε καλύτεροι. Γίνετε πιο γρήγορα. Και θα σας πούμε και στη συνέχεια ποια πιστεύω ότι είναι τα πεδία εκείνα της πολιτικής τα οποία θέλω να προτεραιοποιήσω για να αποδείξω ότι με τον τρόπο μου έλαβα το μήνυμα το οποίο μας έστειλαν οι πολίτες. Ωραία. Ακούγοντάς σας μετά τις ευρωεκλογές, το πρώτο σας μήνυμα, είπατε ότι ακούσατε την φωνή και την εντολή του λαού. Ναι. Θα κρατήσω ότι η φωνή είναι το τι συνέβη, τι δυσαρέστησε ίσως τους πολίτες και η εντολή είναι το τι πρέπει να κάνετε από εδώ και πέρα. Να ξεκινήσουμε από τη φωνή λοιπόν. Ναι. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι δυσαρέστησε τους πολίτες στην πολιτική σας? Κοιτάξτε, είμαστε στην αρχή της δεύτερης τετραετίας μας. Και σίγουρα δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι υπήρχαν πολίτες οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν, γιατί πολύ απλά δεν τους πείσαμε ότι οι κάλπες αυτές ήταν αρκετά σημαντικές. Και δεν καταφέραμε τελικά να δώσουμε περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών. Υπήρχαν όμως σίγουρα και πολλοί πολίτες οι οποίοι ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να μας στείλουν ένα μήνυμα. Ξέρετε, τα μηνύματα εγώ τα είχα εισπράξει και πριν από την κάλπη. Μιλούσα συνέχεια, παραδείγματος χάρη, για το ζήτημα της ακρίβειας. Για το πώς η ανάπτυξη η οποία υπάρχει στην ελληνική οικονομία πρέπει τελικά να φτάσει σε όλους. Για τις παθογένειες του βαθέως κράτους, τις οποίες έχουμε προτάξει ως απόλυτη προτεραιότητα για την δεύτερη τετραετία. Οπότε έβλεπα τα προβλήματα και σε ένα βαθμό τώρα με την απόσταση του λίγου χρόνου από τις εκλογές, αντιλαμβάνομαι και γιατί κάποιοι πολίτες επέλεξαν μέσα από την ψήφο τους ή τη σιωπή τους, μέσα από τη φωνή τους ή τη σιωπή τους, γιατί και η αποχή είναι μια πολιτική στάση. Να μας στείλουν αυτό το μήνυμα. Ταυτόχρονα όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί θα μπορεί κάποιος να έβλεπε αυτή τη συνέντευξη και να νόμιζε ότι χάσαμε τις εκλογές αν δεν ήξερε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα νομίζω ότι αποδοκιμάστηκε σύσσωμη και η αντιπολίτευση και ειδικά η αντιπολίτευση των λευτόδεντρων. Δηλαδή αυτοί που έταξαν 45 δις πήραν λίγο παραπάνω από το 14,5% ποσοστό. Αλλά πάλι αυτό και αυτό είναι μια ένδειξη ωριμότητας της κοινωνίας, ότι αποκήρυξε τις εύκολες λύσεις. Εξεράθηκαν τα λευτόδεντρα για ακόμα μια φορά. Ελπίζω να μην επιχειρήσουν κάποιοι να τα ξαναφυτέψουν, διότι δεν προσφέρεται το έδαφος της πατρίδας μας για τέτοιου είδους φυτά. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε, αν θέλετε, ένα-ένα τα θέματα τα οποία με βάση και τις πρώτες αναλύσεις που βλέπουμε, προφανώς εσείς έχετε τις δικές σας αναλύσεις, οδήγησαν σε έναν βαθμό σε αυτό το αποτέλεσμα. Μιλήσατε για την ακρίβεια. Αντιλαμβάνεστε και εσείς, φαντάζομαι, ότι ο μέσος Έλληνας εξακολουθεί να πονάει πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει ότι
παρά το γεγονός ότι το συζητάμε δύο χρόνια, οι τιμές μόνο προς τα πάνω αλλάζουν, στην ουσία του και στην πλειοψηφία του. Δεν θα μπούμε τώρα σε ένα debate εδώ πέρα τι γίνει σωστά, τι έχει γίνει λάθος, γιατί έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Άρα εδώ πρέπει να γίνει, φαντάζομαι, πολύ περισσότερη δουλειά. Χτύπησε, πόνεσε η ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Χωρίς καμία αμφιβολία. Όχι μόνο, θα έλεγα, τη δικιά μας κυβέρνηση, αλλά πολλές κυβερνήσεις. Θα λέγω ότι και εμείς, μάλλον, συγκριτικά τα πήγαμε πολύ καλύτερα από ό,τι άλλες κυβερνήσεις. Είτε, ας πούμε, τι έγινε στη Γαλλία και στη Γερμανία, τις δύο ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης, όπου οι κυβερνήσεις ουσιαστικά καταποντίστηκαν σε έναν βαθμό και λόγω του κόστου ζωής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ακρίβεια, το λέγαμε προεκλογικά, μας το είπαν και οι πολίτες με τον τρόπο τους, άρα ζητούν περισσότερα και γρηγορότερα. Και αυτό σημαίνει και περισσότερες παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς και μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και πραγματική εστίαση στις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουμε ολιγοπωλιακές συμπεριφορές, τις οποίες μπορεί να έχουμε εντοπίσει και πρέπει με μεγαλύτερη αυστηρότητα να τις κυνηγήσουμε μαζί με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί δεν είναι μόνο δικιά μας δουλειά να το κάνουμε αυτό. Και φυσικά ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη και στο διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο θα αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό από ό,τι ακρίβει. Πιστεύω, το ξαναπώ, ότι αυτές οι εκλογές μας βρήκαν ίσως στο δυσκολότερο σημείο. Γιατί νομίζω ότι το είδαμε και τον τελευταίο μήνα, αρχίζουμε να βλέπουμε όχι πια μία μείωση του πληθωρισμού, δεν με καλύπτει αυτό, αρχίζουμε να βλέπουμε μία αποκλιμάκωση κάποιων τιμών στο σούπερ μάρκετ. Και αυτό πρέπει να το δούμε σε πολύ μεγαλύτερη ένταση. Αλλά μας είπαν οι πολίτες ξεκάθαρα ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία κάνατε. Πρέπει να κάνετε περισσότερα, αλλά να το τονίσω, τα περισσότερα στα πλαίσια των αντοχών του προϋπολογισμού. Θα πιστεύουν κάποιοι ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει κινήσεις πανικού, θα μειώσει το ΦΠΑ, όταν πιστεύω ακράδαντα ότι δεν το αντέχει η ελληνική οικονομία, μόνο και μόνο για να διαχειριστώ ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μην ήταν το προσδοκόμενο, κάνουν λάθος. Θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με τα όπλα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Γιατί αυτό θα δημιουργούσε πολλαπλάσια προβλήματα στη συνέχεια. Φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα ζήτημα που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις τότε, το τεκμαρτό εισόδημα. Τα πρώτα στοιχεία, με βάση δημοσκοπήσεις που βλέπω εγώ, δείχνει ότι το πληρώσατε πολύ αυτό. Το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε, και θα μπω και στην μια εισαγωγική παρατήρηση. Δεν είμαστε εδώ για τα εύκολα και τα ευχάριστα. Η φορολογική συμμόρφωση υπήρχε στο πρόγραμμά μας. Και καταλαβαίνω απόλυτα την αντίδραση η οποία υπήρχε. Και το εισόδημα πάλι δεν υπήρχε στο πρόγραμμα. Και το αίσθημα της αδικίας, το οποίο μπορεί κάποιος να αισθάνεται. Και θέλω να επαναλάβω ότι το τεκμήριο είναι μαχητό. Είναι μαχητό όποιος πιστεύει ότι αδικείται. Πρέπει να προσφύγει και να δικαιωθεί. Και θα δικαιωθεί, αν πραγματικά. Τρέψαμε εδώ βεβαίως ότι έτσι όπως είναι το θέμα δοδημημένο, είναι ότι έλα εσύ να το αμφισβητήσεις και θα δεις τι έχεις να πάθεις. Να έρθω και στην. Από την άλλη. Αντιμετωπίσαμε μία πραγματικότητα. Ίσως μερικές φορές, και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε αυτήν την μεταρρύθμιση, αν υπάρχουν σημειακές διορθώσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, μπορούμε να τις κάνουμε, αλλά ο πυρήνας μεταρρύθμισης δεν πρόκειται να αλλάξει. Ίσως μερικές φορές αυτό το οποίο κάναμε ήταν να χρησιμοποιήσουμε μία λάθος γλώσσα. Έπρεπε ίσως να το επικοινωνήσουμε με διαφορετικό τρόπο και ξέρετε, η προσδοκία μου, κύριε Σόιτερ, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα εισοδήματά τους θα είναι πολύ πάνω από το τεκμαρτό και να μην τους αφορά. Αυτό σημαίνει πραγματική ανάπτυξη. Δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει να ζει με 5 ή 7 χιλιάδες ή 8 χιλιάδες ευρώ εισόδημα τελικά το χρόνο. Αυτή είναι η προσδοκία μιας ανάπτυξης, να κερδίζουν πολύ παραπάνω από το τεκμαρτό και στη συνέχεια να φορολογούνται προφανώς για αυτό το οποίο δηλώνουν. Να κρατήσω ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές στο θέμα. Όχι, να κρατήσετε ότι θα έχουμε μόνο επιμέρους διορθώσεις, αν υπάρχουν κάποιες κατάφορες αδικίες, τις οποίες θα δούμε τώρα στην πορεία. Αλλαγή στο κεντρικό πυρήνα της πολιτικής μας δεν θα υπάρξει. Γάμος ομόφυλων ζευγαριών. Υπήρχε ήδη αντίδραση από το κόμμα σας και ειδικά από το δεξιό, αν θέλετε, κομμάτι του κόμματός σας, ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλές αντιδράσεις σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Έχω την εντύπωση, φαντάζομαι, συμφωνείτε, ότι αυτό εκφράστηκε και στην κάλπη. Σίγουρα η Νέα Δημοκρατία υπέστη ζημιά πολιτική από αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος βαθιά συμπεριληπτικός. Πιστεύω πολύ στα ανθρώπινα δικαιώματα και πιστεύω στην ισότητα. Το πιστεύω βαθιά. Και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που εισηγήθηκα αυτή την πρωτοβουλία. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι ίσως ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά από αυτό το οποίο άντεχε το κόμμα μας. Βιαστήκατε, λέτε.
Όχι, βιαστήκαμε. Ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Βιαστήκαμε. Γιατί να το έκανα μετά τις εκλογές, για να κοροδέψω τους πολίτες, να μην εισπράξω πολιτικό κόστος. Αυτό θα ήταν και αν ήταν ανέντιμο. Και νομίζω το άλλο το οποίο έγινε με το θέμα της ισότητας στον πολιτικό γάμο, κύριε Σόιτερ, αν αναζητήσετε, αναλογιστείτε την εποχή του δημόσιου διαλόγου, είναι ότι για ένα θέμα το οποίο τελικά εν της πράγμαση αφορούσε πολύ λίγους συμπολίτες μας, συζητούσαμε ένα μήνα ώστε να μην υπήρχε τίποτα άλλο στην ειδησιογραφία. Και αυτό ενόχλησε κάποιους συμπολίτες μας. Δεν το επιδιώξαμε εμείς, αλλά καταλαβαίνω γιατί ένα τέτοιο ζήτημα θα προκαλέσει το ενδιαφέρον και δεν είναι μομφή αυτό για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε νομίζω ότι αν τα βάλετε αυτά τα δύο μαζί, σίγουρα κάναμε κάτι το οποίο προσωπικά πιστεύω ότι είναι το σωστό και το δίκαιο, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι στεναχωρέσαμε παραδοσιακούς ψηφόρους της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι οποίοι επέλεξαν σε αυτή την κάλπη, επειδή είναι και κοντά, να εκφράσουν ενδεχομένως την διαμαρτυρία τους. Θα έχουμε κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά το σύμφωνο συμβίωσης, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, για να είμαι ακριβής, μετά το αποτέλεσμα? Δεν θα έχουμε καμία αλλαγή. Αν με ρωτάτε, θα το πάρουμε πίσω, προφανώς και απάντηση είναι όχι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δεν υπάρχει και καμία άλλη, επειδή είχαν ανοίξει πολλές συζητήσεις για άλλα ζητήματα, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άλλη, όπως έχω δεσμευθεί, αλλαγή στο οικογενειακό. Άρα δεν έχουμε ζήτημα τεκνοθεσίας αυτή τη στιγμή, το οποίο θα προχωρήσει κανένα μετά από αυτό. Κανένα απολύτως. Είναι κάτι το οποίο το ξεκαθάρισα και από την πρώτη στιγμή. Κάναμε κάτι το οποίο υπήρχε στο πρόγραμμα μας και στη στρατηγική μας. Επαναλαμβάνω το σκεπτικό μου. Ενδεχομένως και εγώ να μην μπόρεσα να το επικοινωνήσω με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε. Είναι σίγουρο όμως ότι για ένα παραδοσιακό κομμάτι των ψηφοφόρων μας, αυτό είναι κάτι που τους στεναχώρησε ενδεχομένως περισσότερο από ότι το είχαμε εκτιμήσει. Άλλο απολογισμό, άλλο αποτέλεσμα της κάλπης. Μια σημαντική άνοδος των κομμάτων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όχι απαραίτητα λόγω περισσότερων ψήφων, αλλά λόγω του γεγονότος ότι εκείνοι τουλάχιστον πήγαν να ψηφίσουν. Για να είμαστε ακριβείς, υπάρχει όμως μια σημαντική άνοδος, ειδικά στο κόμμα του κ. Βελόπουλου. Αν προσθέσω όλα αυτά τα κόμματα, κύριε Πρόεδρε, έχετε ένα περίπου 20% ψηφοφόρων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το βλέπετε όλο αυτό και αν σας προβληματίζει? Λιγότερο του 20, και έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε απόλυτο αριθμό ψήφων ουσιαστικά μιλάμε για περίπου τον ίδιο αριθμό ψηφοφόρων, και το 19 και το 23 και το 24 ανακατανεμήθηκαν σε άλλα κόμματα. Ο κ. Βελόπουλος είχε αύξηση. Είχε μια αύξηση, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα εκατομμύρια των συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Και γι' αυτό και θεωρώ τελείως λάθος και παντελώς αποπροσανατολιστική αυτή τη συζήτηση περί δίθεν δεξιάς τροφής, της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια συζήτηση η οποία πραγματικά δεν με αφορά καθόλου. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας, αν θα πάμε στο κέντρο ή αν θα πάμε δεξιά, ή αν θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αν θα υλοποιήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα το πρόγραμμα αυτό για το οποίο εκλεγήκαμε και γι' αυτό θα λογοδοτήσουμε τελικά στον ελληνικό λαό μετά από 3 χρόνια, όταν θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Υπάρχουν 700.000 συμπολίτες μας, τουλάχιστον στην κάλπη, οι οποίοι τοποθετούνται σε κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν την επιλογή τους, αλλά οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ως προς τα ζητήματα του υπεύθυνου πατριωτισμού, μεταναστευτικό, φύλαξη των συνόρων, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, ενίσχυση της θέσης της χώρας και του διεθνούς της κύρωσης, θα συνεχιστούν αμετάβλητες, όχι για να κλείσουμε το μάτι σε αυτούς τους συμπολίτες. Μας εξάλλου το κάναμε και δεν μας εμπιστεύτηκαν σε αυτές τις εκλογές, γιατί είναι υπεύθυνες και σωστές πολιτικές για τη χώρα. Άρα, ανάμεσα στα μηνύματα που έχετε εισπράξει, δεν είναι το μήνυμα, κύριε Μητσοτάκη, είστε λιγότερο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε από τους ψηφοφόρους σας? Δεν αισθάνεστε κάτι τέτοιο? Όχι. Δεν το εκλαμβάνω. Δεν το εκλαμβάνω έτσι, γιατί πάλι, ξέρετε, να δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί ακούσαμε, ας πούμε, πολλά θέματα για το ζήτημα της υγείας. Όταν κάποιος ταλαιπωρείται 6 ώρες τα επίγοντα περιστατικά και πρέπει να επιταχύνουμε την αντιμετώπιση του, καταρχάς να φτιάξουμε καινούργια αιτήματα επιγόντων και να μπορεί να εξυπηρετείται πιο γρήγορα, σε αυτό τι πολιτική είναι ακριβώς? Είναι δεξιά, είναι κεντρώα, είναι αριστερή? Όταν έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν ολιγοπωλιακές πρακτικές κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων, έχει αυτό ιδεολογική ταμπέλα? Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ενδεχομένως έχει, αλλά σίγουρα δεν θα τη χαρακτήριζε κανείς ούτε κατά ανάγκη δεξιά, ούτε κεντρώα. Μάλλον πιο παρεμβατική θα τη χαρακτήριζε ως προς τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Ή όταν αντιμετωπίζουμε ζητήματα
καθημερινότητας. Πόσο γρήγορα θα έρθουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος σήμερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς από κάτι λεωφορεία τα οποία είναι σαράβαλα. Εντάξει, και τα οποία σταδιακά αλλάζουμε. Τι πολιτική είναι αυτό, είναι δεξιά πολιτική, είναι κεντρώα πολιτική, αριστερή. Αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Τουλάχιστον εγώ αυτά άκουσα, γιατί ξέρετε η προεκλογική εκστρατεία είναι και μια ευκαιρία όχι μόνο να μιλήσουμε, αλλά και να ακούσουμε. Και εγώ που πήγαινα, επειδή έχω αυτή την συνήθεια να έχω το μπλοκάκι μου και τους συνεργάτες μου, σημείωνα και επιμέρους ζητήματα τα οποία απασχολούσαν τους πολίτες. Γι' αυτά βασικά, πέρα από τα μεγάλα στα οποία αναφερθήκαμε, μου μίλησαν. Για να το κλείσουμε αυτό, στα ζητήματα που απασχολούσαν τους πολίτες, ζητήματα που έτρεξαν στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και νωρίτερα. Τέμπη, υποκλοπές, θέματα δημοκρατίας, και τα βάζω ουσιαστικά μαζί για να μου πείτε αν κάποια από αυτά αισθάνεστε εσείς ότι έπαιξε ρόλο. Όχι, δεν αισθάνθηκα ότι τα ζητήματα αυτά, δεν τα υποτιμώ. Δεν αισθάνθηκα όμως ότι ήταν καθοριστικά στην επιλογή των πολιτών. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τα θέματα αυτά, αλλά πάλι έχω κάνει τη δικιά μου ανάγνωση, δικιά μου εκτίμηση με την εμπειρία μου και βλέποντας φυσικά και τα επιστημονικά δεδομένα. Δεν θεωρώ ότι τα θέματα αυτά ήταν καθοριστικά και εξάλλου να το πω κιόλας ότι και το ένα κόμμα το οποίο και ένας πολιτικός αρχηγός ο οποίος τα θέματα κράτους δικαίου τα προέταξε στην προμεταπίδευση του πολιτικού του λόγου δεν κατάφερε καν να είναι δεύτερος. Διότι το Πασόκ είχε ένα ξεκάθαρο στόχο απέναντι, κατά την άποψή μου, σε έναν αδύναμο και νέο τουλάχιστον, για να μην τον χαρακτηρίσω, σε ένα νέο άπειρο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, είχε θέσει ένα ξεκάθαρο στόχο. Να είναι δεύτερος. Και απέτυχε. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε σημαντική πτώση. Δεν είναι ότι ανέβηκε. Άρα αυτό είναι ενδεχομένως κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει. Και τα άλλα κόμματα θέλω να ελπίζω ότι κάνουν αυτή τη συζήτηση και αντιλαμβάνονται τον τρόπο τον οποίο πρέπει να κινηθούν από τώρα. Και να συγκρατήσω κάτι, το οποίο νομίζω ότι είναι ωφέλιμο τελικά. Εγώ διέκρινα από τους εκπροσώπους των κομμάτων, των μεγάλων κομμάτων τουλάχιστον, μια σεμνότητα το βράδυ των εκλογών. Έπεσαν οι τόνοι. Καλό είναι αυτό. Για όλους μας. Συμβαίνει μετά. Καλό είναι για όλους. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Το 41% ήταν ένα ποσοστό που μας έδωσε ο ελληνικός λαός σε μια χρονική στιγμή. Το 41% είναι 158 έδρες. Είναι η κοινοβουλευτική μας πλειοψηφία. Αυτό το 41% δεν υπάρχει πια σήμερα. Και αυτό μπορεί να είναι ανακουφιστικό, ξέρετε. Τελείωσε το ζήτημα της αλαζονίας για το οποίο για μένα οριστικά, αλλά πρέπει να το αποδείξω και έμπρακτα. Όχι νομίζω μόνο με τη δικιά μου συμπεριφορά. Γιατί δεν νομίζω πραγματικά ότι μπορεί εύκολα να με κατηγορήσει κάποιος. Αλλά πάλι θα ακούσω κάθε κριτική για αλαζονική συμπεριφορά. Αν κάποιοι λοιπόν είδαν τον κόσμο από πολύ ψηλά, το 41 είναι πολύ ψηλά, είναι καιρός να τον δουν και από λίγο πιο χαμηλά. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι, είδα για παράδειγμα την κυρία Μπακογιάννη σήμερα να είναι σύμφωνη με αυτό που λέτε και να λέει ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαβαλήσουν, να κρεμάσουν τα καλάμια. Και κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση οι οποίοι πήγαιναν έτσι. Σε ανύποπτο χρόνο έχω πει ότι αξιολογώ αποτελεσματικότητα και συμπεριφορά. Θα μου πείτε και πώς θα την αξιολογήσετε στην πορεία. Βόρεια Ελλάδα. Αισθάνεστε ότι έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα? Σίγουρα υπάρχει μια πιο συμπυκνωμένη δύναμη κομμάτων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Έχω δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα με τα εγκαίνια του μετρό, θα περάσουμε από το στάδιο της επιφυλακτικότητας απέναντι σε σημαντικές παρεμβάσεις που θα γίνουν σε έργα τα οποία θα έχουν υλοποιηθεί. Η Βόρεια Ελλάδα έχει έναν καθοριστικό ρόλο να παίξει. Ειδικά η κεντρική Μακεδονία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, γιατί εκεί θα έλεγα ότι εστιάζεται ίσως και περισσότερο. Το πρόβλημα υπάρχει πάντα και αυτή η αίσθηση, ξέρετε, μιας σχετικής αδικίας. Αποτυπώθηκε και δεν ξέρω αν την αναγνωρίζετε. Σε ένα βαθμό δικαιολογημένη, γι' αυτό και έχουμε σκύψει τόσο πολύ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά πάνω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά όπως σας είπα, ο τελικός απολογισμός θα γίνει σε 4 χρόνια. Και αισθάνομαι μερικές φορές ότι μπορεί, και το καταλαβαίνω αυτό, σε κάθε εκλογή γίνεται, ότι οι προσδοκίες μιας τετραετίας συμπιέστηκαν σε ένα χρόνο. Δεν μπορώ να φτιάξω το flyover σε ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη.
Τον πυρό θα το παραδώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Πέρασαμε από 40 κύματα. Δεν μπορώ να χτίσω το παιδιατρικό νοσοκομείο μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά το 27 θα είναι έτοιμο. Οπότε τότε νομίζω θα κρυθούμε και συνολικά. Για να κλείσουμε το τι έφταιξε. Έφταιξε η προεκλογική εκστρατεία. Θα μιλήσω για το δικό σας κόμμα, έτσι όπως έγινε. Έφταιξε το γεγονός ότι να συζητάμε για Ευρώπη ή για μεγάλα θέματα. Συζητούσαμε μια εβδομάδα, ειδικά στο τέλος, για το πόθεν έσχεση του κ. Κασελάκη. Καταρχάς, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν και απευθύνομαι και στα στελέχη μας και στους υπουργούς μας. Νομίζω όλοι τρέξαμε. Εγώ έτρεξα πάρα πολύ. Mm-hmm. Όλοι έτρεξαν. Πιστεύω ότι όλοι έτρεξαν. Τώρα, αν κάποιοι έτρεξαν λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, αυτό θα το αξιολογήσω εγώ. Αλλά δεν αισθάνθηκα ότι από τους υπουργούς μας, από τα πρωτοκλασσάτα μας στελέχη, έκατσαν κάποιοι στο περιθώριο. Μπορούσαμε να τρέξουμε περισσότερο, σίγουρα τελικά. Απεδείχθηκε ότι δεν καταφέραμε να κινητοποιήσουμε δικό μας κόσμο. Και αυτό δεν είναι μόνο δικιά μου ευθύνη. Είναι ευθύνη όλων μας, αν θέλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Μπορεί και να είχαμε τρέξει περισσότερο, πάλι να μην είχε αποτέλεσμα. Αλλά εγώ δεν έχω μάθει να αντιμετωπίζω τις προεκλογικές περιόδους με οποιαδήποτε αλαζονία. Χρέος μου είναι να γυρίσω όλη την Ελλάδα. Τη γύρισα, ίδρωσα τη φανέλα, όπως το κάνω πάντα και δεν έχω τύψεις γι' αυτό. Τώρα, αν μπορεί να ήμασταν λίγο πιο εύστοχοι σε κάποιο μήνυμα. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Δεν νομίζω ότι τελικά έκανε κάποια μεγάλη διαφορά. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι μεγαλύτερο σε αυτή ειδικά την κρίση. Η συζήτηση για το πόθεν έσχεσαι μια εβδομάδα, κύριε Πρόεδρε. Δεν την ανοίξαμε εμείς αυτή τη συζήτηση, κύριε Σόιτερ. Πραγματικά δεν την ανοίξαμε εμείς, ούτε επιδίωξα εγώ να τη συντηρήσω. Με την έννοια ότι αν ο κ. Κασελάκης είχε δώσει το πόθεν έσχεσαι του στη δημοσιότητα 6 μήνες πριν ως όφιλε, δεν θα υπήρχε αυτή η συζήτηση. Και νομίζω ότι αδικούνε κάποιοι τη Νέα Δημοκρατία και εμένα προσωπικά, άμα δείτε και τις συνεντεύξεις μου και τις ομιλίες μου, τα 2/3 των ομιλιών μου ήταν για τα ζητήματα της Ευρώπης και τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη. Και επειδή αυτά τα θέματα θα ανοίξουν ούτως ή αλλιώς, γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να διαχειριστούμε, νομίζω ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη επικοινωνιακή δουλειά. Σε βάθος πενταετίας, αναφέρομαι στην πενταετία, γιατί αυτός είναι ο κύκλος του Ευρωκοινοβουλίου και ο Ευρωπαϊκός κύκλος, να εξηγήσουμε τι γίνεται ακριβώς στην Ευρώπη και γιατί αυτά που γίνονται μας αφορούν. Ξέρετε, μερικές φορές βλέπουμε, ενσωματώνουμε οδηγίες. Κανείς δεν ασχολείται. Κανείς δεν καταλαβαίνει. Κανείς δεν βρίσκεται ίσως μπροστά από τις εξελίξεις, στη διαμόρφωση. Είναι αργά, βέβαια. Αυτό το μήνυμα πρέπει να έχει περάσει πριν τις εκλογές. Τώρα το ταμείο έκλεισε, που λένε. Το ταμείο έκλεισε, αλλά αυτό είναι μια υποχρέωση να εξηγήσουμε τι σημαίνει πραγματικά η Ευρώπη στη ζωή μας πέραν από τα έργα. Γιατί σημαίνει και πολλά άλλα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, δεν είναι μόνο τα έργα. Αλήθεια είναι αυτό. Εκ του αποτελέσματος της αποχής, θεωρείτε ότι ήταν λάθος που δεν έγιναν οι αυτοδιοικητικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές? Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την συμμετοχή. Υπάρχει κούραση. Για μένα, έπρεπε να είχατε κάνει μαζί για τις αυτοδιοικητικές κυβερνήσεις. Για μένα ήταν οι πέμπτες. Ναι, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε, δεν μπορούσαμε να παρατείνουμε τη θητεία των αυτοδιοικητικών και δεν μπορούσαμε να φέρουμε μπροστά τις ευρωεκλογές. Mm. Υπήρχε αυτό το αντικειμενικό πρόβλημα. Θα είχαμε παρατείνει τη θητεία των αυτοδιοικητικών σχεδόν ένα χρόνο. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και σταματικά. Αλλά κοιτάξτε, για μένα, αν το σκεφτείτε, είναι οι πέμπτες. Είναι οι 7ες εκλογές από το 19. 5 εθνικές. Δηλαδή τρεις εθνικές κάλπες, η διπλή 19, δύο εκλογές το 23, δύο ευρωεκλογές, δύο αυτοδιοικητικές. Κουράστηκε ο κόσμος. Και από τη στιγμή μάλιστα που αισθάνθηκε ότι κυβέρνηση έχουμε, δεν καταφέραμε να κινητοποιήσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση. Υπήρχε, ναι, και αρκετός κόσμος, ο οποίος όχι απλά δεν ανήκει στους διαμαρτυρόμενους κατά ανάγκη, όπως απλά είπε... Δεν θα χαλάσω τώρα το Σαββατοκύριακο. Μην κοροϊδευόμαστε. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι μας, ίσως αν έβλεπαν το αποτέλεσμα εκ των υστέρων και ήξεραν ποιο είναι, να πήγαιναν. Αλλά τώρα, όπως είπατε, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Πάμε στην εντολή. Μιλήσαμε για τη φωνή, το τι έφταξε. Εντολή, λοιπόν. Θα το πω πολύ απλά, μήπως δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω, κύριε Πρόεδρε. Αισθάνεστε ότι έχετε εντολή να πάτε σε πρόορες εκλογές και ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν νομιμοποιεί την κυβέρνηση από εδώ και πέρα? Θα έχουμε ζήτημα πρόωρων εκλογών στη χώρα? Όχι. Κατηγορηματικά. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή πλειοψηφία και ισχυρή εντολή τετραετίας. Και οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Θυμάστε ότι πολλές φορές και στη διάρκεια της πρώτης θητείας μου είχατε κάνει αντίστοιχα ερωτήματα. Και τελικά διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν πρόορες εκλογές. Δεν είχαμε ένα 28 τότε, βέβαια, να συζητάμε. Ναι, είχαμε ενδεχομένως άλλες συνθήκες. Είχαμε συνθήκες που μπορεί να ήταν πολύ ευνοϊκές για την κυβέρνηση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Ποσοστά μετά την πανδημία,
εξαιρετικά θετικά. Πιστεύω στους τετραετείς κύκλους και πιστεύω ότι η τετραετία είναι ένας ικανός χρόνος για να κριθεί ένα κυβερνητικό όργο, όπως το έκαναν οι πολίτες στην πρώτη τετραετία. Άρα δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προνεκρών. Το κρατάω αυτό. Βεβαίως είχαμε συζητήσει μαζί και πάλι πριν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, και μου είχατε πει ότι ένα κακό ποσοστό για την κυβέρνηση θα δυσκολέψει πολύ τη διακυβέρνηση. Ναι. Θέλω να ρωτήσω. Τι δυσκολίες θα έχετε λοιπόν από εδώ και πέρα και αν αυτές οι δυσκολίες στην ουσία σας απαγορεύουν ή σας δυσχεραίνουν πάρα πολύ την προσπάθεια να κυβερνήσετε. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος είναι, όπως σας είπα, είναι άλλο να προβλέπεις τι θα γίνει και άλλο να βιώνεις το αποτέλεσμα αφότου ήρθε. Όπως σας είπα, μπορεί να είναι και λυτρωτικό ένα τέτοιο αποτέλεσμα και απελευθερωτικό. Θα προχωρήσουμε στις μεγάλες αλλαγές. Δεν σας φέρνει δυσκολία. Άρα δεν θα πατήσουμε φρένο, θα πατήσουμε γκάζι. Αυτό ζητούν οι πολίτες από εμάς. Εγώ δεν άκουσα κανέναν. Καταλαβαίνω την επιμέρους γκρίνια για πολιτικές που είχαν κόστος. Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό σημαίνει. Διαχείριση δεν σημαίνει. Δεν εθίζουμε το λαό στα ευχάριστα. Μερικές φορές κάνουμε και πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πιο δύσκολα ή να θίγουν κάποιες συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Συνήθως βεβαίως οι κυβερνήσεις μετά από ένα κακό αποτέλεσμα, είτε σε αυτοδιοικητικές είτε σε ευρωεκλογές, ανάμεσα σε εθνικές εκλογές, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να σταματήσουν τις μεταρρυθμίσεις, να τραβήξουν χειρόφρενο, ειδικά σε όποιες εκτιμούν ότι θα έχουν πολιτικό κόστος, και να πάμε σε μια χαλαρωτική διακυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Εμείς θα κάνουμε το. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, δεν με ενδιαφέρει να είμαι ένας πρωθυπουργός ο οποίος στο τέλος της τετραετίας μου θα έχει κάνει απλή διαχείριση. Έχω, νομίζω, πάρει μια άλλη εντολή και μερικές φορές αισθάνομαι, ξέρετε, ότι και οι πολίτες είναι πολύ αυστηροί μαζί μου. Και το καταλαβαίνω. Εγώ ανέβασα τον πύχη των προσδοκιών ο ίδιος. Και όταν για οποιοδήποτε λόγο περνάω από κάτω, δεν νομίζω ότι περνάω συνέχεια, νομίζω ότι έχω κάνει πολλά πράγματα για τη χώρα, αλλά οφείλω να ανασκουμποθώ και να δω τι μπορώ να κάνω για να περάσω από πάνω από τον πύχη των προσδοκιών. Τον βάλαμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Δεν θα κατεβάσουμε τον πύχη, θα πηδήξουμε πιο ψηλά. Είμαι πολύ κατηγορηματικό σε αυτό. Το αν θα τα καταφέρουμε ή όχι θα το κρίνουν οι πολίτες στο τέλος της τετραετίας. Αλλά δεν πρόκειται να κατέβει ο πύχης των προσδοκιών αυτής της κυβέρνησης. Πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν μιλώντας για εντολή. Θέλω πάρα πολύ απλά να ρωτήσω αν το Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής θα γίνει με τη σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης ή με τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης. Ήμουν σίγουρος ότι θα μου κάνατε αυτή την ερώτηση. Δεν σας έκανα την ερώτηση που περιμένατε. Δεν μίλησα για ένα σχηματισμό. Ρωτάω με ποια σύνθεση κυβέρνησης θα γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής. Με τη σημερινή. Με τη σημερινή. Ναι. Άρα μην περιμένουμε εξελίξεις στην Παρασκευή, μου λέτε. Με τη σημερινή. Έχω Υπουργικό Συμβούλιο την Παρασκευή. Κοιτάξτε, μου κάνετε μια ερώτηση την οποία έχετε υποχρέωση να κάνετε και σας δίνω την απάντηση την οποία και εγώ έχω υποχρέωση να σας δώσω. Εάν έχουμε εξελίξεις, είναι δικαίωμά σας ο ανασχηματισμός βεβαίως, είναι μια επιλογή σας. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα κομμάτι της εντολής που σας έδωσαν. Εσείς βεβαίως είστε ο άνθρωπος ο οποίος θα ερμηνεύσει αυτή την εντολή. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αν αισθάνεστε, γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση και αυτή η συζήτηση έξω, ότι ήρθε ο καιρός να ξεκουραστούν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή την κυβέρνηση. Έχετε αλλάξει μια κυβέρνηση, έχετε αλλάξει τη σύνθεσή της και έχετε κάνει πολύ λίγους ανασχηματισμούς σε αυτήν την πενταετία, αλλά στην ουσία κυβερνάτε με τους ίδιους ανθρώπους. Άλλαξαν καρέκλες, άλλαξαν πολύ λίγα πρόσωπα. Θέλω να ρωτήσω αν αισθάνεστε κι εσείς ότι ήρθε η ώρα να γίνουν σημαντικές αλλαγές προσώπων πλέον. Πάλι δεν θα σας απαντήσω ευθέως. Θα πω μόνο ότι σε κάθε κυβερνητική αλλαγή υπάρχουν δύο επιλογές. Ή να αλλάξει κάποιος αρμοδιότητα και θέση. Έχετε αυτό επιλέξει ως τώρα. Ναι, ή να πάει σπίτι του. Σπίτι του, δεν πάει σπίτι του, συγγνώμη. Γιατί έχω αποδείξει κιόλας σε ένα σχηματισμό ότι μπορεί κάποιος να. Να κάτσει στον πάγκο, έχετε πει. Ναι. Ας μην χρησιμοποιήσουμε. Κακή λέξη κιόλας. Άλλο έτσι. Να ξεκουραστεί λίγο. Άλλες αθλητικές αναλογίες. Να επιτελέσει κάποιος τα καθήκοντά του ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Και ούκο λίγοι συναδελφοί έχουν επανέλθει στο κυβερνητικό σχήμα. Άρα δεν είναι μια απομάκρυνση από την κυβέρνηση η τιμωρία, η οριστική αποκοπή από οποιαδήποτε κυβερνητική φιλοδοξία. Όπως είναι επίσης σαφές ότι δεν μπορούν όλοι οι βουλευτές να γίνουν υπουργοί. Γιατί αλλιώς είχαμε 157 υπουργικές καρέκλες. Άσχετα με τον ανασχηματισμό, κύριε Πρόεδρε, που αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε ούτε να τον προαναγγείλετε σήμερα, ούτε να τον ανακοινώσετε εδώ όπως συζητάμε εμείς, αισθάνεστε ότι έχουν δίκιο όσοι εκτιμούν ότι κυβερνάτε με τα ίδια πρόσωπα εδώ και 5 χρόνια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και ίσως πρέπει και εκεί να δούμε αλλαγές προσώπων? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι άμα συγκρίνετε την αρχική κυβέρνηση με τη σημερινή, θα δείτε αρκετές αλλαγές, θα δείτε καινούργια στελέχη τα οποία εξελίχθηκαν.
Το ανθρώπινο δυναμικό είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει πάντα μια ισορροπία την οποία πρέπει να σεβόμαστε μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας και των εκλεγμένων αντιπροσώπων και αυτών που είναι λιγότεροι εκ των πραγμάτων των έξω κοινοβουλευτικών στελεχών. Έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άρα η πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τη Βουλή. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Από την άλλη, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι βουλευτές. Έχω προσπαθεί να σεβαστώ αυτήν την ισορροπία, έτσι ώστε να μπορώ να συνδυάζω πολιτικά με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος θα δείξει, κύριε Σόλια. Ναι, βεβαίως θα δείξει. Και εσάς περιμένουμε να πάρετε τις πρωτοβουλίες για να σχηματιστεί. Βεβαίως έχουν ένα κακό, κύριε Πρόεδρε, ειδικά όταν μιλάμε για απερχόμενες μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνσή τους. Ένας νέος υπουργός, ο οποίος μπαίνει σε ένα γραφείο, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, χρειάζεται πολύ χρόνο για να ενημερωθεί, να καταλάβει που βρίσκεται, να μιλήσει με τους συνεργάτες του, να δει τι τρέχει και να πάρει τις πρώτες αποφάσεις. Εγώ θα το έλεγα ένα εξάμηνο αυτό, μπορεί να κάνω λάθος. Άρα, ένας ανασχηματισμός δεν φρενάρει στην ουσία και τις όποιες μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το. Για να μιλήσουμε πιο φιλοσοφικά, αυτό το οποίο πρέπει να ζυγίσει κάποιος. Mm-hmm. Αν είναι απαραίτητη μια αλλαγή προσώπου, αν δηλαδή θα έχει μεγαλύτερο όφελος τελικά, από κόστος. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζύγι. Και θα το τονίσω, είναι ζύγι για μένα αμιγώς επιχειρησιακό. Νομίζω ότι έχω αποδείξει ότι δεν κάνω τέτοιες κινήσεις με πολιτικά χαρακτηριστικά. Πρέπει ένας από εδώ, ένας από εκεί, κάποιος να εκπροσωπεί τη μία περιοχή ή την άλλη. Προσπαθώ να διαλέγω ανθρώπους που είναι κατάλληλοι ή κατάλληλοι. Δεν το ξέρουμε ποτέ. Αυτό φαίνεται στην πορεία. Που πιστεύω ότι έχουν τις προϋποθέσεις να κάνουν καλά δουλειά. Το πολύ βαρύ κυβερνητικό σχήμα που έχετε επιλέξει, και το λέω βαρύ υπό την έννοια ότι είναι πολυμελές, εξαιρετικά πολυμελές. Εκτιμάτε ότι λειτουργήσε, ότι λειτουργεί? Έχετε κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξετε και σε επίπεδο αριθμού υπουργών? Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο έχουμε πετύχει είναι ένας πολύ καλός κεντρικός συντονισμός της λειτουργίας του κυβερνητικού έργου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε στον τρόπο τον οποίο γινόταν το κυβερνητικό έργο. Με ετήσια σχέδια, με παρακολούθηση, με προγράμματα δράσης, με σύζευξη με τις σημαντικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Υπάρχει ένας πολύ, θα μπορεί κάποιος να τον χαρακτήσει και βαρύ, αλλά απαραίτητο συντονισμό από τη γραμματεία της κυβέρνησης. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση, η οποία θα μείνει και παρακαταθήκη, νομίζω, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και όταν εγώ δεν θα είμαι εδώ. Είμαστε στα μέσα του Ιουνίου. Συνήθως τέτοιες εποχές οι κυβερνήσεις αρχίζουν σιγά σιγά να χαλαρώνουν ρυθμούς, οι υπουργοί συζητάνε και πού θα πάνε οι διακοπές, μπαίνουμε σε ένα κλίμα θερινής ραστόνης, έχουμε και 42 βαθμούς έξω αυτές τις ημέρες. Μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood, να το πω εγώ, ή λόγω και του αποτελέσματος θα δούμε γκάζια από εδώ και πέρα? Νομίζω ότι οι όποιες φιλοδοξίες κάποιον για ένα πιο ξεκούραστο καλοκαίρι, τουλάχιστον αν μιλήσω για τη δικιά μας ομάδα, όλες καταστράφηκαν. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα διαψευστούν. Κοιτάξτε, ακούγεται κλισέ, αλλά όταν λες στους πολίτες ότι αυτός μας στείλεται ένα μήνυμα, πρέπει κάτι να κάνουμε καλύτερο, κάπου πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, κάπου να κάνουμε διορθώσεις, πρέπει να το αποδείξεις και στην πράξη αυτό. Έτσι, δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος με έχει κατηγορήσει ότι δεν δουλεύω πάρα πολύ, αλλά αυτοί είναι οι ρυθμοί και αυτοί θα συνεχιστούν. Τι θα δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα, κύριε Πρόεδρε? Έχετε λάβει μια εντολή. Ναι. Μητσοτάκη, κάνε αλλαγές. Φαντάζομαι το εισπράτεται. Ή πήγαινε πιο γρήγορα. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα, αύριο, Δευτέρα, δεν ξέρω πότε θα επιλέξετε εσείς να κάνετε και καταρχάς, έχουμε δύο επίπεδα στα οποία θέλω να κινηθούμε. Το ένα είναι το εθνικό και το δεύτερο είναι το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ευρωπαϊκού κύκλου. Και τουλάχιστον τώρα μπορούμε να συζητήσουμε, ίσως χωρίς το άγχος της προεκλογικής περίοδου, για τις σημαντικές ευρωπαϊκές εξελίξεις. Θα ξεκινήσω με τα δικά μας. Σας ανέφερα την ανάγκη να εστιαστούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά στα ζητήματα της ακρίβειας, στον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένων αγορών, σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ζητήματα των προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας, εκεί που μπορεί να ξέρουμε πραγματικά ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμα στρεβλώσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό ως προς τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Αν και εκτιμώ, σας το επαναλαμβάνω, ότι είμαστε στο τέλος. Βλέπετε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια και αυτό είναι μια πρώτη μικρή ανακούφιση για τους δανειολήπτες. Θα δούμε πιο αποτελεσματικά ζητήματα για τα οποία μας μίλησαν οι πολίτες. Το θέμα της στέγης. Το ζήτημα, ας το πούμε, του να έχουμε ένα καινούριο πρόγραμμα σπίτι μου. Είναι προσωπικό στοίχημα για μένα.
να βρούμε ακόμα ένα σημαντικό ποσό για να τρέξουμε ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου, όπως το πρώτο, για πολύ περισσότερους νέους, που είπαμε μάλιστα το πάμε και μέχρι την ηλικία των 50, για να αποκτήσουν σπίτι. Θα εξετάσουμε αν πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις, δεν είμαστε έτοιμοι να το πούμε αυτό ακόμα, αλλά θα είμαστε πολύ σύντομα, αν πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις στην βραχυχρόνια μίσθωση, πάλι για να απελευθερώσουμε περισσότερα σπίτια για ενοικίαση. Έχουμε σημαντικότερες δουλειές να κάνουμε στα θέματα του κράτους. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Το ΑΣΕΠ. Δεν λειτουργεί το ΑΣΕΠ. Λυπάμαι που το λέω έτσι ξερά. Η ρυθμή του είναι απογοητευτική. Δεν γίνεται να περιμένουμε τόσο χρόνο για να πάνε να διοριστούν οι νοσηλευτές σαν νοσοκομείες. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Είναι πρώτη προτεραιότητα για μένα αυτό το ζήτημα. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο πρέπει να το αντιμετωπίσω. Διότι αν πάνε, είναι άλλο να λέμε προσλάβαμε, και άλλο να λέμε στα χαρτιά, και άλλο να λέμε ότι κάτσανε και δουλεύουν. Μιλάμε για 3.000 νοσηλευτές, δεν είναι μικρό το νούμερο. Λοιπόν, στα ζητήματα της υγείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών, το πώς αυτή τη στιγμή δουλεύουν να ολοκληρώσουμε τις σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει. Οι προληπτικές εξετάσεις είναι σε ένα καλό ρυθμό, συνεχίζονται με μεγάλη ταχύτητα. Μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα της ασφάλειας. Έχει γίνει, πιστεύω. Έχει αρχίσει να γίνεται μια καλύτερη δουλειά. Τουλάχιστον φαίνεται αυτό το πράγμα, μας το λένε οι πολίτες, με πιο ορατή αστυνόμευση. Έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας και ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με πρώτη απάντηση στα λεωφορεία. Το μετρό στη Θεσσαλονίκη θα παραδοθεί, αλλά μετρό στην Αθήνα δεν θα έχουμε για αρκετά χρόνια ακόμα. Σημαντικές παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο με έργα τα οποία. Εκτάσεις στο μετρό της Αθήνας. Ναι, έχουμε τη γραμμή 4, είναι τεράστιο έργο, είναι το μεγαλύτερο έργο. Έχουν ήδη μπει οι δύο μετροπόλικες, αλλά δεν θα είναι έτοιμοι. Άρα η γρήγορη απάντηση είναι περισσότερα και καλύτερα λεωφορεία. Είναι μόνο κάποια από τα παραδείγματα των παρεμβάσεων που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά είναι ζητήματα τα οποία οι πολίτες μας λένε αυτά μας ενδιαφέρουν. Και βέβαια δεν άφησα στην άκρη τη μεγάλη εικόνα. Όλα αυτά δεν γίνονται αν η οικονομία δεν έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αν δεν αυξάνονται οι μισθοί, αν δεν μειώνεται η ανεργία και αν δεν προσελκύουμε επενδύσεις. Και κάτι ακόμα που μπορεί λίγο να σας ευνηδιάσει. Επιδοματική μας πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Δεν θέλω εγώ, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας να είναι αντικίνητο για την εργασία. Πού συμβαίνει. Να το δούμε. Να το δούμε με ανοιχτό μυαλό. Να το δούμε και να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο και τη μείωση της πολιτικής μείωσης των φόρων. Θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους. Αλλά πρέπει να δούμε και πόσο αποτελεσματικοί είμαστε και τελικά αν λύνουμε το πρόβλημα. Γιατί δεν θέλουμε τους ανθρώπους να είναι εθισμένοι σε κάποια επιδόματα μόνο και μόνο για να μην δουλεύουν. Άρα παραπάνω έμφαση σε ενεργητικές πολιτικές από την ΔΥΠΑ, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Σας είπα, είναι πολλά αυτά που σας είπα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ... Κρατάω και οι άξονες οι οποίοι... Είναι πολύ καθαρό στο μυαλό μου που, κατά την άποψή μου, πρέπει να... Στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε. Στην Ευρώπη έχουμε πολλά να κάνουμε. Καταρχάς, θα είμαι ένας εκ των δύο διαπραγματευτών μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, τον Ντόναλντ Τούσκ, για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για να κλειδώσουμε τις θέσεις ευθύνης. Προεδρία της Επιτροπής, θεωρώ ότι έχει κλειδώσει. Θα είναι η κυρία Βαν ντερ Λάιεν, πρόεδρος του Συμβουλίου, πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, υπουργός εξωτερικών, ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι τέσσερις μεγάλες θέσεις. Θα τις διαπραγματευτούμε, ξεκινάμε από τη Δευτέρα, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις και μετά φυσικά θα ακολουθήσουν και οι ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά έχουμε πολύ απλωμένο τραχανά στην Ευρώπη στα θέματα για τα οποία μιλήσαμε προεκλογικά. Άμυνα. Μας αφορά άμεσα. Ζητήματα τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα το ξεχάσω. Μου είπαν κάποιοι ότι έστειλα μια επιστολή προεκλογικά. Τώρα περάσανε οι εκλογές. Οπότε... Αλλά θα με δείτε να επανέρχομαι. Επανέρθετε. Στο ζήτημα του. Γιατί είναι μεγάλο πραγματικό πρόβλημα. Και η Ευρώπη έχει κανονιστική δυνατότητα να βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι στις πολυεθνικές εκείνες. Που ουσιαστικά βγάζουν λεφτά στην πλάτη κάποιων μικρότερων αγορών. Και δεν μπορούμε να το ανεχτούμε αυτό. Και δεν θα το ανεχτώ και προσωπικά. Και αν χρειάζεται, που λέει ο λόγος, να κάνω και καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να το αναδείξω, θα το κάνω. Διότι δεν είμαστε κορόιδα εμείς. Επειδή είμαστε μια μικρότερη αγορά, να πληρώνουμε το ίδιο προϊόν πολύ πιο ακριβά από ότι μια μεγαλύτερη αγορά. Αγροτικά ζητήματα. Κρίσιμα για την Ελλάδα το μέλλον της
της αγροτικής πολιτικής και πώς θα κάνουμε την πράσινη μετάβαση, αλλά με έναν τρόπο που δεν θα εξοντώσει τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους μας, τους αλλοίς μας. Ευρύτερα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία και εμείς πώς τοποθετούμαστε. Και πώς οι ελληνικές μας επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, επενδύουν στην έρευνα, στην καινοτομία, για να μπορούν να επιζήσουν σε αυτό το πολύ ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον. Και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να διαφυλάξει την θέση της. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Πολύ δουλειά, βέβαια. Είχα μάλιστα μια πρώτη σύσκεψη με τους εκλεγμένους ευρωβουλευτές μας και με τον Φρέντο Μπελέρη από τη φυλακή στην οποία βρίσκεται. Εύχομαι και ελπίζω το θέμα αυτό να δρομολογηθεί σύντομα και να μπορέσει να ορκιστεί μαζί με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές και να αναλάβει τα καθήκοντά του. Οπότε πηγαίνουμε και σε έναν πιο, θα έλεγα, μεγαλύτερο συντονισμό και με την ομάδα των ευρωβουλευτών μας. Να κλείσουμε αυτό. Και βέβαια να πω κάτι, εκεί θα χρειαστούμε και συνεργασία και με τους άλλους ευρωβουλευτές. Αν κάτι άντεξε, είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο άντεξε. Mm-hmm. Τι είναι το κέντρο? Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι. Εμείς θα κάνουμε εντός. Θα κάνουμε, όχι θα πω κουμάντο, αλλά θα πάρουμε τις σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη. Και τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και αυτό είναι καλό, γιατί αυξήθηκε μεν η ακροδεξιά, αλλά δεν είναι απαραίτητη σήμερα η ακροδεξιά για να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη. Να κλείσω με αυτό, μου επιτρέπετε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Αποτελέσματα ευρωεκλογών λοιπόν σε ό,τι αφορά το κόμμα σας, για τους εκείνους που εκλέχθηκαν, θα πω, 4 κομματικά στελέχη, 2 δημοσιογράφοι και ο κύριος Μπελέρης. Κανένας τεχνοκράτης, κανένας επιστήμονας από εκείνους που ήταν στο ψηφοδέλτιο, ειδικά στα θέματα Ευρώπης. Είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα για να δώσετε τη μάχη στην Ευρώπη? Έχουμε μια καλή κοινοβουλευτική ομάδα και με νέους ευρωβουλευτές οι οποίοι πρέπει να μάθουν και με εμπειρότερους. Δηλαδή, δύο από τους ευρωβουλευτές μας εκλέγονται για τρίτη φορά. Συνηθισμένο αυτό, επιβραβεύει το Ευρωκοινοβούλιο και την εμπειρία. Mm. Ο ένας εκλέγεται για δεύτερη φορά και οι τέσσερις εκλέγονται για πρώτη φορά. Άρα υπάρχει ένα καλό μείγμα παλιών και νέων. Από εκεί και πέρα, ο Σταυρός είναι μια βαθιά δημοκρατική διαδικασία. Αυτούς επέλεξαν οι πολίτες. Οφείλουν να μάθουν οι ευρωβουλευτές όμως. Mm. Και επειδή κανείς δεν εκλέγεται ειδικός και ειδήμων στον τρόπο λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου, πρέπει να μάθουν γρήγορα, ειδικά οι νέοι, και θα αξιολογηθούν αυτή τη φορά πιο αυστηρά και από εμένα για τις επιδόσεις τους και θα επιδιώξω καλύτερο συντονισμό και της ευρωκοινοβουλευτικής μας ομάδας. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.